το θλίβεστε με εις ακούσον μου τον οδυνόν, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής απαυτός ο Θείος πόθος εγίνεται, κόσμου ουσί του ματέρου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Κύριε Μπαντή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη θερμή υποδοχή που μας κάνατε εδώ στον Ιερό Ναό εισοδίων της Θεοτόκου Νικήσιανης. Να είστε καλά. Μας τιμάτε με αυτό. Επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης στις ψαλτικές περιηγήσεις των κυρίων Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο, που μεταδίδεται από την Πειραιακή Εκκλησία. Σήμερα έχω την τιμή να τους εκπροσωπώ εγώ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη τους. Και ας περάσουμε σε εσάς, κύριε Μπαντή. Είστε πρωτοψάλτης εδώ αρκετά χρόνια. Πείτε μας πώς ξεκινήσατε. Γύρω στα 60 χρόνια είμαι εγώ εδώ. 60 χρόνια. Ναι. Ούκο λίγα. Δες τώρα τι γίνεται. Από μικρό παιδί είχα, ας πούμε, το χάρισμα τώρα που ξεκινάνε όλα. Εδώ είναι μια παράδοση, επειδή έχουμε και την Κωσυφίνητσα του μοναστήρια πάνω, είναι το πιο παλιό μοναστήρι, ξέρεις. Και ας πούμε οι καλύφωνοι προωθούνταν προς την ψαλτική, όχι τραγουδιστέ. Αλλά από τραγούδια, από τη στιγμή που μπήκαμε μέσα στο νόημα, τα τραγούδια τα ξέραμε όλα. Δηλαδή τον Οκτάιχο τον είχαμε από τα παιδιά. Τα παγιορίτικα τα λεγόμενα. Όλα, ναι. Μάλιστα. Και αργά και χορευτικά, ό,τι είχαμε, ας πούμε, εδώ τα, ναι, ναι, τοπικά, ναι, μας. Δηλαδή τον Οκτάιχο τον είχαμε μέσα περασμένο. Όταν πήγαμε να μάθουμε, όταν εγώ πήγα, ξεκίνησα να μάθω, δηλαδή στα 13 μου, πήγα σε αυτόν. Πρώτο ξάδερφό μου Μπάρμπα, στη Σέρεση, ήταν μαθητής του Καραμάνι. Αθανάσιος Μπάρμπα. Αθανάσιος Μπάρμπα. Λοιπόν, και αμέσως πήγα εγώ, μόλις τη χρονιά που τελείωσε το δημοτικό, αμέσως πήγα και έμαθα εκεί. Την άλλη χρονιά ήρθανε
ο Δασκαλούδης, ο Κυριαζής που είναι στη Λάρισα, ναι, ο Μιγδαλιάς και κάποιος Κελφώτης. Αυτό στην Αθήνα μένει τώρα, αλλά παράτησε αυτός. Λίγα πράγματα, αλλά δεν προχώρησε. Συμμαθητές δηλαδή. Συμμαθητές. Εσείς ήταν συμμαθητές. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ από τα 13 που ξεκίνησα, στα 15 και μισό τα χρόνια μου, ούτε 16, ναι, ναι, ανάλαβα αριστερά εδώ να ψάλω. Ο δεξιάς μου δέστο, δεξιά έψαλη. Αυτός ήταν συμμαθητές με τον Ζαχαρία και με τον Μπάρμπα. Με τον Μπάρμπα, ναι. Μεγάλη, τώρα είναι όλοι συγχωρημένοι αυτοί, πεθάνανε. Λοιπόν, από τότε έκανα 2 χρόνια εδώ. Μετά πήγα στην Προσοτσάλια Δράμας άλλα 2 χρόνια και από εκεί έφυγα στο στρατό. Από το στρατό όπως απολύθηκα, από το 63, ξαναήρθα πάλι εδώ. Αλλά μπήκα ύστερα στο δεξιό αναλόγιο και από εκεί συνεχίζω. Έκανα και 5-6 μήνες στη Δράμα. Το Δοξάτο πήγαινα και έψαλα τις γιορτές, αλλά σαν ψάλτης, ας πούμε, έκανα στους Αγίους Ναργύρους Δράμας. Έκανα 4-5 μήνες εκεί, αλλά πάλι επανήρθα εδώ και έψαλα δεξιά και μέχρι σήμερα που λένε ακόμα συνεχίζω να ψάλω. Τώρα, μαθητάς αρκετούς εύκολα, δηλαδή που είναι μέσα σε θέσεις καλές. Ένας τώρα ψάλλει στο Καλαμπάκι, ο άλλος ψάλλει, Θεσσαλονίκη έψαλε ο Ξενούδης. Τον κύριο Αθιανό που έχω ακούσει. Ο Αθιανός είναι... ψάλλει στην αυτή τη Μητρόπολη Δράμας, ναι, ψάλλει. Ναι. Και πολλοί άλλοι. Επανέρχομαι λίγο πίσω στα χρόνια εκείνα. Ναι. Πώς κάνατε το μάθημα? Δες τώρα τι γίνεται. Από πού ξεκινάγατε, εκεί, ποια μαθήματα λέγατε? Ξεκινήσαμε τη θεωρία, ας πούμε. Αλλά ξεκινήσαμε κάπως με απλό τρόπο. Σε ένα μας σχολές δεν υπήρχαν. Πηγαίναμε σε ιδιώτες. Έτσι γινόταν τότε. Μετά αναγνωρίστηκαν οι σχολές και όπως και εγώ μετά, με το τελευταίο το μαθητή που έβγαλα, πήραμε μαζί τα πτυχία μας στην Ξάνθη. Μαθητής μου, και από εκεί κάποιος Μανώλης Θεόδωρος. Λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε τότε εμείς, τώρα δεν συγκινείται. Εμείς τότε πάντα ξεκινήσαμε με τον απλό χρόνο. Μετράγατε απλό χρόνο. Απλό χρόνο. Δηλαδή, ξέρεις, είναι ωραίο. Από τον απλό καταλάβαινε τι θα πει δύσιμος και τρίσιμος και τετράσιμος. Τον απλό που ξεκινούσαμε, όταν εμείς λέει θέσεις άρσης παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή μπαίναμε με άλλο σύστημα και όλα γραπτά. Βιβλία δεν είχε εκδώσει ακόμα ο Καραμανής. Α, σας τα έγραφε εκείνη την ώρα. Τα έγραφαμε, τα είχε όλα ο Καραμανής περασμένα σε κόλλης αναφοράς μεγάλης, ναι, όλο το μάθημα και από εκεί εμείς. Εγώ έχω όλα χειρόγραφα βιβλία, Μεγάλη Εβδομάδα, λειτουργίες, τα πάντα. Και αυτό βοηθούσε στη μάθηση. Ναι, βοηθούσε. Γράφοντας, το μάθαινε στο μισό. Γράφατε κιόλας. Τα γράφαμε οπωσδήποτε. Γιατί μου γράφουμε και κάναμε και την παραλλαγή μας την αφορά. Μαθαίνετε και την ορθογραφία, πώς γράφονται οι θέσεις. Όλο, κατάλαβες. Ωραία. Πείτε μας λίγο για τον Αθανάσιο Μπάρμπα. Ναι. Αυτός ήταν ψάλτης εδώ, ήταν. Αυτός, δες τώρα τι γίνεται. Και αυτοί ξεκινήσαν από παιδιά. Από παιδιά. Αυτός ήταν ο Μπάρμπας, ο Ζαχαρίας, ο Πασχαλίδης και ο Μοδέστο μαζί ξεκινήσανε. Ναι. Δάσκαλός τους ήταν κάποιος από εδώ από το Παλιχώρι, Τσακίρης. Τσακίρης, ναι. Τσακίρης, Λεωνίδας Τσακίρης. Κάποιος άλλος, Κύρκος Βενέτης. Λοιπόν, και από αυτούς ξεκίνησαν και μετά το στρατό πήγε μέσα στον Καραμάν, πήγαν αυτοί και γίνανε αυτοί που γίνανε από, ναι, εκεί πέρα. Και άρχισαν αυτοί να βγάζουν άλλους μαθητές, ας πούμε. Από εκεί έτσι ξεκίνησαν. Και για τον Αθανάσιο Καραμάνη. Ο Αθανάσιος Καραμάνης. Είτε μας, είχατε άμεση επαφή διδασκαλίας. Δεν ξέρω τι γίνεται. Με μαζί τον ίδιο εγώ, με τον ίδιο. Εμέσως με τον κύριο Μπάρμπα. Με τον Μπάρμπα. Εμέσως. Αλλά γνωριζόμασταν πολλές φορές. Τι και εδώ ήρθε η έψαλη. Τι είχατε συμψάλει. Ναι, μαζί εγώ αριστερά αυτό δεξιά που έρχονταν, του καλούσε καμιά πανήγυρη. Σε ένα μου ο Αθανάσιος Καραμάνης. Η μάνα του είναι από εδώ. Είναι η φωνή από... είναι από εδώ. Το γνωρίζω αυτό, το γνωρίζω, ναι. Δεν έχει καμιά σχέση με την Κρινίδα. Ναι, ναι, ναι. Από εδώ είναι η μάνα του. Δηλαδή, αυτό ήταν όλο το φτώχεια τέτοια, ξέρω εγώ, ήρθε εδώ σε μια οικογένεια. Α, σαν οικότροφο. Έτσι, να πούμε, ναι, ναι, ένα ψευτομεροκάμα του και ναι, 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 να ζήσει που λέμε. Ναι. Ήταν και... δύσκολα τα χρόνια τότε. Δύσκολα. Αυτά ούτε εγώ τα θυμάμαι, γιατί αυτό ήταν πολύ παλιά. Ήταν παιδί εκείνο. Από ό,τι γνωρίζω, ήταν και ορφανός από πολύ μικρός. Ναι, ναι, γι' αυτό και ήρθε εδώ. Γι' αυτό αναγκάστηκε. Εφού είχε και συγγένεια εδώ. Και από εδώ ξεκίνησε κι αυτός. Κάποιος άλλος τώρα. Αυτός πήγαινε σε άλλους κάπου, Μπεκιάρης. Στον Μπεκιάρη, ναι, ναι, ναι.
Αυτή ήταν από εδώ. Και στον Μπουρλέτσικα ή όχι. Μπουρλέτσικας, ο Μπικιάρης, αυτή, από εκεί ξεκίνησε αυτός. Από εκεί ξεκίνησε. Πιο πολύ ήταν αυτή. Ναι. Αλλά μετά, και ξέρεις, Καραμάνης ήταν τρίτο δημοτικού. Βέβαια, ύστερα ο άνθρωπος εξελίχθηκε, αλλά πολέμε θείο χάρισμα και έγινε δάσκαλος που έγραψε πρώτα στα βιβλία. Και μετά άρχισαν τώρα, βέβαια, έγινε λίγο της μόδας, όλοι άρχισαν να γράφουν. Κάνουμε μια θέση δικιά μας, το βάζουμε μέσα. Ναι. Ενώ η βάση είναι αυτή. Έκανε, βέβαια, ο Καραμάνης έκανε παραλλαγές από παλιά βιβλία, το Πρίγκο έχει μέσα σκέτα. Έβαζε και αυτός κάτι και αυτά ήταν όμως, δεν ήταν δικά τους παραλλαγές. Αλλά είχε χάρισμα, μπορούσε εσύ να ψάλεις. Και να γράφει. Όχι, με το κεφάλι σου, ό,τι σε κόψει. Και αυτός να τα γράφει. Ήταν πολύ, πολύ έμπειρος. Τώρα, σε πανηγύρια, σε αυτά, με καλούσαν, έκαναν εκείνο. Πήγα, η Φευρονία ήρθε εδώ, εδώ μέσα μίου ήρθαν εδώ, με άκουσαν. Πήγα στην Αθήνα. Η Φευρονία στο ραδιόφωνο. Κρατικό ραδιόφωνο, ναι, 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 στο ραδιόφωνο, ναι. Πόσες ώρες, 9 ώρες μαγνητοφωνούσαμε. Και τα έβαζε πολλά χρόνια, το πρωί, εκπομπές που ήταν. Είχα όλο Σερακοστής, Ευαγγελισμού, Αναστάσιμα, τα πάντα, τα πάντα. Όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Και τραγούδια, ναι. Και πάλι δώσαμε. Στη Γερμανία πήγα μαζί με την αυτήν, με τη Δόμνα Σαμίου. Στη Ζερίχη πήγα. Με χοροδία όχι, για να ψάλετε. Για τραγούδια πήγα. Για τραγούδια. Προβιορίτικα. Πήγα στην Αθήνα. Μας κάλεσε η Φευρονία για να δείξει ποιοι είμαστε εμείς που παρουσιάζει εκπομπή το πρωί, για να μάθει ο κόσμος. Λοιπόν, και είχα και εγώ τα δικά μου μαθήματα από εδώ, παρουσίασα. Κάποιος, πώς λέγονταν όμως αυτός, Σίμων Καράς. Α, μάλιστα. Και ένα, πώς λέγονταν ο άλλος ο ψάλτης, και ο παπάς αυτός, έψαλε αυτός. Ήταν πάλι στη χοροδία εκεί με τον Σίμωνα Καρά, ήταν αυτοί όλοι. Και όταν πήγε η Φευρονία από εδώ τα δικά μας, λέει θα τον φέρεις εδώ, να τον γνωρίσω. Άρισε, ας πούμε, ο Σίμων Καρός, τα άρισε. Ναι. Και πιο παλαιότερα πάλι, ήρθε και πήρε ένα τραγούδι. Πήγαινε σε όλες τις περιοχές και άκουγε. Και το έβαλε αυτό, είναι στα αρχεία, είναι όλα μέσα από τα τελεσμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι θα λέγατε τώρα έτσι να μας ψάλετε κάτι. Τι να ψάλουμε, ξέρω εγώ. Ό,τι θέλετε εσείς. Αλλά και εγώ λίγο φωνή δεν πάει καλά, μπας την πτώση. Δεν θα, διαγωνισμό δεν θα κάνουμε. Ναι, βέβαια. Αναστή το Θεός και διασκορπιστήτος αν οι εχθροί αυτού και φυγέτος αν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτού. Πάσχα ιερών ημιν σήμερον αναδεδείκτε. Πάσχα καινών Αγίων, Πάσχα μυστικών, Πάσχα πανσεβασμίων, Πάσχα Χριστός το λύτρο της. Απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Εμμυροφόροι γυναίκες όρθρου βαθέως επιστάσε προς το μνήμα του ζώδου. Καθήμενον και αυτούς προσδεξάμενος αυτές ούτως έλεγε τι ζητείτε των ζώντων μετά των νεκρών τι θρηνείτε
απενθούσε και ρίξατε εις αυτού μαθητές. Πολύ ωραία. Τώρα τι έχουμε να πούμε. Με ποιους άλλους ψάλτες είχατε ψάλει, είχατε συμψάλει σε πανηγύρια, πώς γίνονταν τα πανηγύρια? Δεν στη γίνεται. Με τον Καραμάνε τι είχατε συμψάλει. Εδώ με τον Μπάρμπα και με τον Ζαχαρία πολλές φορές. Ναι. Εδώ με τους άλλους πάντα, αφού σε μαθητές υπήρξαμε, με αυτούς όλους είχαμε πάρει εδώ, ας πούμε, κάναμε πολλές φορές. Κάναμε και χορούς στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε 30 ψαλτάδες νικησενότητες. Χοροδία στη Θεσσαλονίκη. Με τον Ζαχαρία, δάσκαλο ήταν ο Ζαχαρία, χωράρχη δηλαδή ήταν. Α, ο Βασαλίδη, ο Ζαχαρίας ήταν. Ναι. Και πήγαμε. Και συμμετείχατε δηλαδή. Ναι, 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 μέσα εκεί. Και τραγούδια και αυτά, α πούμε, και ψαλτικά τι είχε έτσι. Κάναμε πολλές εκδηλώσεις. Πολύ ωραία. Ναι. Εδώ εγώ είχα εδώ μια χοροδία. Ήμασταν εδώ οι τοπικοί 6-7 άτομα που ήμασταν όλοι εντάξει. Αυτά όλα τώρα που ήταν μαθήτα από τότε, όλοι μέσα. Κάποιος άλλος καλός κι αυτός, στο Ζαχαρία πήγε αυτός, ο Κουτσαμπασούδης Πασχάλης, ψάλλει κάτω στην Γιουργιανή. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και από το Πανηχώρι, αυτοί, έστω πρακτική, ας πούμε, να γίνει στο κρατήματα αυτά, να πούμε, και κάναμε εκδηλώσεις με το πιο δράμα, βάλατε στη χωριά μου, Λευτερούπολη, παντού. Κάναμε εκδηλώσεις, μας καλούσαν, πανηγύρια σε αυτά. Άρα συμμετείχατε και στις, σε όλες τις εκδηλώσεις των χοροδιών που, που ήταν από εδώ, από την Οικίσια. Έχουμε αυτά να πούμε, επένωση και αυτά. Εγώ πήγα και κάτω στην Αθήνα, στις φυλακές εκεί πάνω που έγινε πριν πόσα χρόνια όμως, 7-8 χρόνια να έχει, παραπάνω έχει. Κατέβηκαν τα καπί και τραγουδήσαμε κάτω. Ναι, εντάξει, έδωσαν επένωση αυτά, ξέρω εγώ, εντάξει, αυτά είναι, τέτοια έχω πολλά. Δάκρυα, ο Μάτ.
Και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυριακής Εκκλησίας και των Βυζαντικών Περιηγήσεων, στη σημερινή μας εκπομπή, η οποία φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της, ακούσαμε αποσπάσματα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Ισοδίων Θεοτόκου Νικής Χιανής, κύριος Βασίλειος Μπαντής, στον συνεργάτη της εκπομπής μας, κύριο Αλέξιο Φωτακόπουλο. Η συνέντευξη δόθηκε στο ναό στον οποίο ψάλλει ο κύριος Μπαντής στα εσόδια της Θεοτόκου στην Νικήσιανη πριν από μερικές μέρες, τη διακινήσιμο εβδομάδα του 2016. Ο κύριος Μπαντής, εκτός των άλλων, περιέγραψε την ψαλτική του διαδρομή, τους δασκάλους του, μίλησε για τα μαθήματα, για τα τοπικά πανηγύρια, για άλλους ψάλτες, για την τοπική παράδοση, για τα τραγούδια και για πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Στην επόμενη μας εκπομπή θα ακούσουμε πολλά αποσπάσματα ακόμα από αυτή τη συνέντευξη. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και θα θέλαμε και εμείς από τη θέση μας να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Μπαντή για την τιμή που μας έκανε να μιλήσει στην εκπομπή μας και στην Πυριακή Εκκλησία, αλλά φυσικά και τον συνεργάτη μας τον Αλέξιο Φωτακόπουλο για τη συνέντευξη αυτή.
το θλίβεσθε με εις ακούσον μου τον οδυνόν, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής άπαυτος ο Θείος πόθος εγίνεται, κοσμούσι του ματέρα. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Εν το ουρανό τα όματα εκπέμπω μου της καρδίας, προσέσω τι σώσον εσύ επιλάψει.